Κάθε εβδομάδα το κάνουμε και υπάρχει λόγος το κάνουμε. Παρουσιάζουμε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από τους τακτικούς ελέγχους της τροχιάς σε παγκρίτιο επίπεδο και στο ΒΟΑΚ και στους επαρχιακούς δρόμους και καταγράφουμε και τις παραβάσεις. Λοιπόν, από 21 Πέμπτου έως 27 Πέμπτου, μέσα σε αυτό το διάστημα της μιας εβδομάδας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 9.038 οχήματα και βεβαιώθηκαν, υπήρξαν παραβάσεις, 1.899 στον αριθμό. Συγκεκριμένα, υπερβολική ταχύτητα 292, μη χρήση προστατευτικού κράνους 205, μη χρήση ζώνης ασφαλείας 140, οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος 104, χρήση κινητού τηλεφώνου 60 παραβάσεις και συνεχίζουμε. Αντικανονική ελιγμή 54, αντικανονικό προσπέρασμα 21 παραβάσεις, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 19, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη με κόκκινο δηλαδή 36 και λοιπές παραβάσεις 9,68. Στο σύνολο 1.899, κοντά 2.000 παραβάσεις σε 9.000 ελέγχους. Αυτά. Λοιπόν, και έχουμε βάλει ένα τίτλο, πρωταθλητές στην επικίνδυνη οδήγηση ή κριτική. Αν σε μία εβδομάδα πραγματοποιούνται 9.038 έλεγχοι και βεβαιώνονται 1.899 παραβάσεις, την ώρα που θρηνούμε σε καθημερινή, σε εβδομαδιαία βάση συνανθρώπους μας στους δρόμους της Κρήτης, τότε είμαστε πρωταθλητές. Ανεγκέφαλοι, επικίνδυνοι, εν δυνάμει δολοφόνοι και πρωταθλητές στην επικίνδυνη οδήγηση. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Καλοκύρη, τον πρόεδρο Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Ηράκλειο. Την καλησπέρα μας, κύριε Καλοκύρη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα πρώτο σχόλιο λίγο στα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγο. Πραγματικά οι αριθμοί και η βαρύτητα των παραβάσεων αυτών μιλούν από μόνες τους. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο σε αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσω και να πω πού να το αφήσω αυτό το κομμάτι. Βλέποντας λοιπόν τις παραβάσεις αυτές, αν τις σχολιάσουμε μία-μία, θα καταλάβουμε πόσο τυχεροί είμαστε μέσα στην ατυχία μας για τη συμπεριφορά που έχουμε. Δηλαδή, πόσοι συνάδελφοι, συνάνθρωποι μας κυκλοφορούν υπό τη χρήση αλκοόλ, με τη χρήση αλκοόλ, πόσοι δεν φοράνε ζώνη, κράνος κτλ. Είμαστε τυχεροί, μπορώ να πω, που δεν θρυνούμε τόσο πολλά θύματα με τόσες πολλές παραβάσεις που έχουμε. Βλέπω ότι σε ανωδική τροχιά παραβάσεις που έχουν να κάνουν με υπερβολική ταχύτητα. Σε ανωδική τροχιά παραβάσεις που έχουν να κάνουν με μη χρήση ζώνης ασφαλείας, προστατευτικού κράνους, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Είναι πράξεις, είναι κινήσεις, είναι συμπεριφορές που από καθαρή τύχη και μόνο δεν στερούν τη ζωή είτε σε μας είτε σε κάποιον συνάνθρωπό μας οδηγό στους δρόμους της Κρήτης. Πραγματικά, έχετε δίκιο σε αυτό. Πάρα πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν διαφορετική εξέλιξη και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που ενδεχομένως και να μην φταίνουν, να πηγαίνουν στη δουλειά τους κανονικά, να είχαν βρει, να είχαν κάποιο ατύχημα χωρίς να έχουν μερίδιο ευθύνη σε όλο αυτό. Διότι κάποιος συνάνθρωπος μας από απέναντι θα μπορούσε να οδηγάει και να κοιτάζει το τηλέφωνο, να έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα χωρίς να υπάρχει λόγος και να του στερήσει τη ζωή, να τον τραυματίσει. Και βλέπουμε και μία αύξηση των παραβάσεων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, κύριε Καλοκύρη, διαχρονικά. Φυσικά, αυτό κάθε χρόνο την καλοκαιρινή περίοδο που η κίνηση στο νησί μας είναι πολύ μεγαλύτερη, παρατηρούμε και μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα τροχαία ατυχήματα και στις τροχαίες παραβάσεις που γίνονται στο νησί. Εν τω μεταξύ, θέλω λίγο να σταθούμε όπως πράττουμε κάθε φορά στη συμπεριφορά που πρέπει να έχει νέα γενιά. Ο νέος ο οποίος πιάνει τιμόνι, ο νέος ο οποίος θα βγει να διασκεδάσει το καλοκαίρι, θα πάει σε τουριστικές περιοχές, θα μετακινηθεί και σε μεγάλες αποστάσεις εντός της Κρήτης και θα κληθεί να γυρίσει με ασφάλεια στην οικογένειά του. Σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους νέους, τι έχετε να πείτε? Έχω να τους πω ότι να βγουν, να πάνε τη βόλτα τους, να ξύνουν τα ποτά τους, αλλά να φροντίσουν ένας από την παρέα να μην οδηγήσει ή ακόμα και αν παρασυνθεί αυτός ο ένας και ξεκινήσει να πίνει μαζί με τους άλλους, να πάρουν ένα μέσο μεταφοράς, ένα ταξί, ένα λεωφορείο, κάποια συγκοινωνία, κάποιο γνωστό να έρθει να τους πάρει και να γυρίσουν με ασφάλεια όλοι στα σπίτια τους. Δεν περισσεύει κανείς από εμάς
να έχουμε όλα αυτά που έχουμε κάθε εβδομάδα εδώ στο νησί μας. Και μύθος βέβαια ότι έχουμε τροχιά συμβάντα στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης αποκλειστικά και μόνο. Τροχιά έχουμε και στην πόλη και στους επαρχιακούς δρόμους και όχι μόνο στο ΒΟΑΚ. Οπότε προσοχή, ακόμα και όταν κινούμαστε με πολύ μικρές ταχύτητες. Φυσικά, ούτως ή άλλως τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα γίνονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές και με ταχύτητες όχι μεγαλύτερες των 70 και 80 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας που χρειάζεται για να κυκλοφορούμε όλοι με ασφάλεια. Κύριε Καλοκύρη, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, είμαστε καλά. Ας ελπίσουμε τα επόμενα στοιχεία κατά κάποιο τρόπο να είναι καλύτερα και πιο ελπιδοφόρα έτσι και να μας δώσουν και μία ανάσα με φόντο και ένα δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται. Λοιπόν,